και να το έχουμε αυτό υπόψη για να μπορέσουν να εκφραστούν οι βουλευτές στην Επιτροπή. Πώς θα είπες? Κύριε συνάδελφε, κύριε πρόεδρε, βρισκόμαστε σήμερα άλλη μια μέρα για να ψηφίσουμε ένα καταπήγον νομοσχέδιο. Είναι λογικό, όπως είπα και στην εισήγησή μου και στην σύντομη ομιλία που έκανα για το καταπήγον, ότι είναι καταπήγον, διότι η ζωή το έφερε έτσι και τα ομόλογα το έφεραν έτσι. Στις 20 του μηνός να λύγει ένα ομόλογο 3,2 δις σε ευρώ, το οποίο, αν θέλουμε να το κάνουμε δραχμές επί 700, επί 1000, όπως πιθανόν κάποιοι συνάδελφοι επιθυμούν, και πάλι δεν έχουμε τον χρόνο να τυπώσουμε τα τόσα 400 εκατομμύρια δραχμές για να το πληρώσουμε. Άρα πρέπει να το ψηφίσουμε, να βρούμε είτε τη χρηματοδοτική γέφυρα, για μας δεν είναι προτιμητέα, είτε την πρώτη εκταμίευση βάσει των προαπαιτούμενων μέτρων, όπως έχουν έρθει στην Δανειακή Σύμβαση, για να πάει η Ελλάδα παρακάτω και να έρθει η επιθυμητή κανονικότητα στην αγορά. Διότι αυτή τη στιγμή και το τελευταίο καιρό ξέρουμε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα βασανίζεται, ο Έλληνας βασανίζεται, διότι δεν λειτουργεί φυσιολογικά και υπό κανονικές συνθήκες η αγορά. Και για να λειτουργήσει σωστά η αγορά, θα πρέπει να λειτουργεί σωστά από το Α έως το Ω. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι βασικοί πυλώνες της αγοράς είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι οι βιομηχανίες, είναι ο τουρισμός μας, γιατί έτυχαν όλα μέσα στο καλοκαίρι φυσικά. Και ο βασικός πυλώνας είναι οι τράπεζες, οι οποίες δυστυχώς με την ενέργεια του κυρίου Ντράγκη, τη μονομερία, αν θέλετε, και εχθρική ενέργεια στο να στερέψει τις τράπεζές μας στον Έλλα, μην δίνοντας την επαρκή χρηματοδότηση για ρευστότητα, αναγκαστήκαμε και μας ανάγκασε σε ελέγχους κεφαλαίων, το οποίο, αν θέλετε, έφερε πιο πίσω την οικονομία μας κατά ένα ποσοστό 2% του ΑΕΠ. Δεν θα αναφερθώ πολύ στα μέτρα. Η ομιλία μου θα έχει τρία βασικά σημεία. Το ένα είναι η επόμενη μέρα και το πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, διότι ό,τι και να λέμε για τα μνημόνια, το είπα και πριν λίγο στην εισήγησή μου, δεν έχει σημασία αν είναι μνημόνιο, αν είναι μέτρο διαρθρωτικό, ηφαισιακό ή δημοσιονομικής προσαρμογής. Η δημοσιονομική προσαρμογή γίνεται για έναν λόγο, για να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Εδώ να θυμίσω πάλι ότι επανήλθαν οι εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ, οι οποίες δύο εργαλειοθήκες, όπως από όλοι κάλυψα και στην εξεταστική των μνημονίων, πληρώθηκαν από τον ΙΟΒΕ κατά παραγγελία με 100.000 ευρώ και παραδόθησαν στην κυβέρνηση. Να θυμίσω εδώ πέρα, για όποιους έχουν ξεχάσει, ότι το αναπτυξιακό πρότυπο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, αλλά και του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούσε εκείνη την περίοδο, ήταν η έκθεση 2020 της McKinsey. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα ελληνικό πλάνο για τίποτα σε αυτή τη χώρα. Απλά θα καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής μια περίληψη όλων των μέτρων για όποιον δεν είχε τον χρόνο ή μέχρι το βράδυ στην Ολομέλεια να θέλει να καθίσει να τα διαβάσει, συνοπτική, μέσα σε 25 σελίδες. Στην έκθεση βρισκόμαστε σήμερα και συζητάμε, για να προλάβουμε και τον χρόνο, για τα μέτρα που έρχονται. Εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς σε δύο πράγματα. Ότι τον Ιούνιο του 2014 οι προηγούμενες κυβερνήσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τη στήριζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ είχαν υπογράψει, και θα το καταθέσω στη Βουλή που κάνει εγώ τις πράξεις, και έχουν αναγνωρίσει, είναι το Country Report νούμερο 14151. Για χρηματοδοτικό κενό, το ξέρανε τον Ιούνιο του 2014 και το 2015, 12,6 δισεκατομμύρια. Θα διευκρίνει στα μέτρα που έχουν υπογράψει ο πρώην Πρωθυπουργός και ο πρώην Αντιπρόεδρος, αν θέλετε, της κυβέρνησης κ. Βενιζέλος, ήταν 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχω κάνει τις πράξεις εδώ πέρα για το 2015 και το 2016 μόνο, χωρίς να βάλουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Παρακαλώ, η Γραμματεία, να το έχουμε αυτό στα πρακτικά, διότι είναι, παρακαλώ, διότι είναι βασικό κομμάτι για να γνωρίζουμε ακριβώς ότι εμείς παραλάβαμε χρηματοδοτικό κενό 13 δις και έτοιμα μέτρα προαποφασισμένα 11 δις, χωρίς τα πλεονάσματα που, όπως είπε ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο, σωρευτικά στην τριετία θα ξεπερνούσαν τα 18 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία εμείς τα κόβουμε στο 1 τέταρτο. Το χρηματοδοτικό κενό 15-16-18, όπως προκύπτει από την αίτηση του δανείου της 10ου μηνός που έχει κάνει ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος, είναι 51,6 δισεκατομμύρια ευρώ, 33,8 είναι κεφάλαια που λήγουν
και 17,8 δισεκατομμύρια είναι η τόκη. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το κενό το χρηματοδοτικό θα έχει να το αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είτε ήταν ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν του ΚΚΕ, είτε ήταν του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το νούμερο, τα 52 δις, ήταν κάτι γνωστό στην προηγούμενη κυβέρνηση. Έρχεται τώρα και μας λέει ότι τι. Ότι συνάπτεται ένα δάνειο ασφάλειας τριετίας για να καλύπτει το κενό το οποίο έχει δημιουργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτά τα 52 δις, τόκη και χρεολύσια, δεν τα δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δημιούργησε η κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Και τα βρίσκουμε εμείς μπροστά μας, όπως θα τα έβρισκαν και αυτοί αν δεν γινόντουσαν εκλογές. Και φέτος, να θυμίσω, ότι όταν ήρθε το S5 εδώ στις Επιτροπές Οικονομικών της Βουλής, μας αποκάλυψε ότι από τον Οκτώβριο είχε συμφωνηθεί και μας έβαλαν, αν θέλετε, και πρώτων ευθυνών μας, αν τον Ιούλιο είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε 50 δισεκατομμύρια ευρώ το τρίτο πακέτο. Και πέσαμε από τα σύννεφα. Ήρθαν και μας είπαν: έχουν συμφωνηθεί στη Γερμανία. Εσείς τα κάνετε. Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας, θα κάνετε εκλογές. Αυτά μας τα είπαν όταν είχαμε γίνει κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση εμείς ανεξαρτήτως. Οπότε, να τελειώσουν λίγο τα ψέματα, να πάμε λίγο παρακάτω, διότι αυτή η χώρα έχει τρόπους να αναπτυχθεί. Ό,τι μέτρα και να πάρεις δημοσιονομικής προσαρμογής ή ηφαισιακά, αν θέλεις, ως ένα σημείο, είναι ηφαισιακά γιατί. Διότι δεν αυξάνεται ο παρανομαστής, δεν αυξάνεται το ΑΕΠ. Εδώ η όλη συζήτηση, και θα παρακαλέσω και τον κύριο Υπουργό Οικονομικών, θα έπρεπε να είναι εδώ πέρα να ακούσει δύο πράγματα. Μας είπε ότι θα καταθέσει ένα αναπτυξιακό πακέτο και πρόγραμμα μέχρι το Μάρτιο του 2016. Ποιος θα το καταρτήσει? Ποιος είναι ο τεχνικά επαρκής να το καταρτήσει? Ποιος θα το δει, ποιος θα το ελέγξει? Είμαστε μια κυβέρνηση, εγώ βλέπω ότι βουλήσαν 300 συναδέλφους, οι οποίοι θα πρέπει όλοι να δούνε τι σκέφτεται αυτή η κυβέρνηση, να τα βάλει κάτω, να ακούσουν ιδέες, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε πώς θα πάει αυτή η χώρα παρακάτω. Διότι, εάν πάρεις ηφαισιακά μέτρα 3-3-3 δις, 9 δις σε 3 χρόνια και συγχρόνως δεν καταφέρεις να αυξήσεις το καθαρίστο εθνικό προϊόν, πάλι θα έρθει στο ίδιο παρανομαστή. Το λάθος το οποίο κάνουν επίτηδες στην Ευρώπη, τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο συνάδελφος ο κύριος Βαρουφάκης, γιατί ήταν πολύ καιρό εκεί και τον έχω στηρίξει και συνεχίζω να λέω ότι έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είναι αυτό της παρούσης. Όταν οι συνάδελφοι οικονομολόγοι της Ευρώπης για να πείσουν τα κοινοβούλια τους και να πείσουν τον εαυτό τους ότι κάνουν καλή δουλειά στην Ελλάδα την οποία την έχουν καταστρέψει, παρουσιάζουν, θα σας δείξω ένα μικρό πινακά, το καταλάβετε, δεν είναι πολύ δύσκολο, δείχνει φθήνουσα πορεία των εσόδων του κράτους και αύξηση στα έσοδα ως προς το ΑΕΠ. Πώς γίνεται αυτό? Αφού το ΑΕΠ πέφτει, φυσικά τα μειωμένα έσοδα με μειωμένα ΑΕΠ μπορεί να σου φαίνονται αυξημένα. Και μας πουλάει ο κύριος Ντάισεμπλουμ ότι η Ελλάδα πάει καλά, διότι τα έσοδα ως προς το ΑΕΠ αυξάνονται. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Ποιο καλό δρόμο? Όταν σε ονομαστική αξία τα έσοδα πέφτουν. Το καταθέτω και αυτό στη Βουλή. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Εμείς πλέον δεν πρέπει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Τα λάθη που έχουν κάνει είναι τραγικά. Τα έχουμε κάνει στα σχολεία εμείς τα οικονομικά. Τα έχουμε διδάξει και λίγοι από εμάς, έστω άλλο σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό. Οι εμπειρίες της Ιαπωνίας το 97, όταν έκανε δημοσιονομική προσαρμογή, ή οι εμπειρίες της Γερμανίας, όταν έκανε, ένωσε τις δύο Γερμανίες με την Τρόιχαντ και πήγε να κάνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ραγδαίες αποκρατικοποίησεις με στόχο εξαμήνου και διέλυσε τα έσοδά της, διότι είπε στην αγορά η χαζή Γερμανία της εποχής, την οποία χαζομάρα την κάνει και σε εμάς, την επιβάλλει, ότι θέλω σε 6 μήνες τόσα δισεκατομμύρια έσοδα από τις αποκρατικοποίησεις των δημοσίων επιχειρήσεων της Ανατολικής Γερμανίας, τότε όλοι οι αγοραστές τι κάνανε, επένδυτες? Περιμέναν να τελειώσει το εξάμηνο. Και τα αγοράσανε στο 10% της αξίας. Αυτό πάθαμε και εμείς μέχρι σήμερα με το ΤΑΙΠΕΔ. Ευτυχώς το νέο ταμείο είναι αξιοποίησης, δεν είναι πώλησης σε οποιαδήποτε αξία των αξιών της Ελλάδος. Πάμε λίγο πιο κάτω για να δούμε για την ανάπτυξη και θέλω να μείνω πολύ σύντομα στους αγρότες. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή έχουν ένα μεσοπρόθεσμο πρόβλημα. Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι πάντοτε και τα μέτρα μικροοικονομικά. Όταν το πρόβλημα μιας αγοράς είναι μακροοικονομικό, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν επεκτείνεται ο ισολογισμός όπως λέμε, δεν δίνονται δάνεια, δεν αναπτύσσεται η χώρα, ό,τι και να κάνεις δεν θα γλιτώσεις ποτέ. Όταν κρέμεται από πάνω σε ένα χρέος 312 δισεκατομμύρια ευρώ, ποτέ δεν θα γλιτώσει. Οι αγρότες θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Θα καταθέσω μια ερώτηση που έχω καταθέσει στον αρμόδιο υπουργό στις 29 Εβδόμου, στην οποία μιλώ για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατέθεσαν στην Ελβετία, στον ειδικό φορέα, οι αγρότες της Ευρώπης και σε μια εταιρεία την οποία θέλει να αγοράσει η Μονσάντο. Αυτά είναι επίσημα τα έγγραφα, δεν είναι συνωμοσιολογικά. Γιατί? Διότι θέλουν. Κύριε Καμένο, στο Προεδρείο, σε Επιτροπή είμαστε, δεν είμαστε στην Ολομέλεια, οπότε μπορείτε να το δείτε πίσω. Πρέπει να υπάρχουν στα πρακτικά, διότι
Αν ο αγρότης μας καταλάβει και τον βοηθήσει το δικό μας Υπουργείο Οικονομικών και το δικό μας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πατεντάρει τον σπόρο, τη φυτική και τη ζωική παραγωγή, θα βγάλουμε δισεκατομμύρια. Οι άλλοι το κάνουν στην Ελβετία. Δεν μας λένε το μυστικό στην Ελλάδα, μας θεωρούν ηθαγενείς. Δεν είμαστε όμως ηθαγενείς. Η ανάπτυξη της Ελλάδας θα έρθει μόνο από την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Σε βιομηχανία, αν ξεκινήσουμε από το μάρμαρο, το βοξίτι, τα αλουμίνια, τις σπάνιες γαίες, δεν μπορεί να έχουμε 30-40 συναρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία για να μου βγάλουν μια άδεια για να ξεκινήσει η εξόρυξη μαρμάρου να εξάγουμε στο Κατάρι στην Κίνα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να συμβαίνει. Πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει νοοτροπία. Για να αλλάξει νοοτροπία θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί σε αυτή τη Βουλή, να μην υπάρχουν πολιτικές αντεγκλήσεις. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι όταν δανείζεται μια χώρα και στην επιστολή ξαναγράφει κύρωση σχεδίου σύμβασης. Παλεύω 5 χρόνια σαν ιδιώτης οικονομολόγος από τη δουλειά μου. Ποιο είναι το σχέδιο σύμβασης? Μας φέρνει ένα σχέδιο σύμβασης. Η δανειακή σύμβαση, για όποιος δεν τη διάβασε και είναι σχεδόν παρόμοια με αυτές που μας είχαν φέρει το Πασόκ Νέα Δημοκρατία, κυρία Πρόεδρε, τελειώνω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η σύμβαση είναι γραμμένη στο γόνατο. Είναι το πιο πρόχειρο κείμενο που έχω δει να έχει γραφτεί από Ευρωπαίο ή από συνέλληνα και έχει έρθει στην Ελληνική Βουλή. Αυτό το κείμενο, εάν ρωτήσω τους οικονομολόγους της Βουλής πώς είναι αντισυμβαλλόμενοι σε αυτή τη σύμβαση, πώς αντισυμβάλλουν, ξέρει κάποιος? Ο ESM, η Ελλάδα που μας δανείζει, ναι, λέει μέσα σε μια παράγραφο ότι θα σου δώσω 86 αν σου δώσει το Δουνουτού, άρα είναι η Ιωνία αντισυμβαλλόμενο στο Δουνουτού. Λέει μέσα όμως ότι ορίζει αντισυμβαλλόμενο το νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Διάβασε κάποιος σε απλά ελληνικά τι λέει αυτή η δανειακή σύμβαση εδώ? Τι θέλω να πω με αυτό? Η Ελλάδα παίρνει 300 σελίδες μνημόνια όπως τα έπαιρνε πριν. 300 σελίδες, τα διαβάσαμε όλα. Δεν τα ανέλησα καν και δεν έχει ουσία αυτή τη στιγμή. Ουσία έχει να αυξήσουμε το ΕΠ και να αναπτυχθούμε. Όχι τα μέτρα τα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αλλά δεν δεσμεύεται ο δανειστής να σου δώσει χρήματα. Και ρωτώ, στις 20 του μηνός, με την προαίρεση που έχει εδώ στη δεύτερη σελίδα, ότι εγώ θα σου δώσω 86 αν σου δώσω το Δουνουτού. Αν σου δώσω το Δουνουτού. Και εγώ έχω να μου λήξει μία δόση μεθαύριο. Ποιος μου λέει εμένα δεν θα μου πει πουλά κάτι για να πληρώσει τη δόση που λήγει? Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα μου δώσουν μεθαύριο τα 20 δις προκαταβολή, 25 με αυτά που θα παρκάρουμε, όπως είπε πολύ σωστά ο Υπουργός Οικονομικών για τις τράπεζες μας, και δεν θα μου δώσουν δάνειο γέφυρα για να χαρεί ο κ. Σόιμπλε? Ποιος μας το λέει αυτό? Αυτή η σύμβαση δεν δεσμεύει τον δανειστή. Δεσμεύει με μέτρα τον δανειζόμενο. Σωστά, ναι, πρέπει να γίνει. Είναι ένα πλαφόν, είναι ένας ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός, ο οποίος δεν δεσμεύει κανέναν δανειστή. Συγχρόνως δεν έχει υπογραφές, θα πρέπει να υπογραφεί. Και όταν εκταμιευτούν, για παράδειγμα, τα 20 δισεκατομμύρια, και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, όταν εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα, τότε να δείτε που θα έρθει μια τροποποίηση αυτή τη σύμβαση, το οποίο επαναλαμβάνω, είναι σχέδιο δανειακής. Δεν είναι τελική. Δεν ξέρουμε ποιος θα μας δανείσει, πόσα θα μας δανείσει, ποιο θα είναι πάλι το κόστος δανεισμού, πότε θα είναι η λήξη του χρέους, πόσα θα είναι τα επιτόκια, αν θα έχουμε περίοδο χάριτος. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Περιμένουμε να τα δούμε στην εκταμείευση. Εμείς εδώ και εγώ προσωπικά ως ανεξάρτητη λύση, εδώ για να ελέγχουμε την κυβέρνηση, τουλάχιστον σε αυτά που μπορεί να είμαστε εμείς χρήσιμοι και αυτά που γνωρίζουμε. Δεν είμαι πυρηνικός φυσικός, είμαι οικονομολόγος. Αυτά όμως θα τα ελέγξω. Και το λέω και στην κυβέρνηση, και εμείς ως κυβέρνηση θα είμαστε εδώ να ελέγξουμε κάθε γραμμή το τι θα δανείσουμε τον ελληνικό λαό και να δούμε αν τα δάνεια πλέον της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα περάσουν στο δημόσιο χρέος ή όχι. Και κλείνοντας να πω στο φίλο και νέο υπουργό, ήμουνα σε ένα νησί προχτές και λέμε για τα έσοδα για το ΦΠΑ, τα άκουσα από όλους. 3 μέρες πρόλαβα να κάνω διακοπές. Δεν είχε ούτε ένα κατάστημα POS. Ούτε ένα. Ούτε το σούπερ μάρκετ. Ήτανε ουρά οι τουρίστες και ψάχνανε να βρούνε, να κάνουν ανάληψη χρήματα από τις πιστωτικές τους, να έχουν μετρητά, να πάνε να αγοράσουν. Από το να νοικιάσουν μία ομπρέλα να πάρουν ένα καφέ, μέχρι να πάρουν σούπερ μάρκετ να πάρουν τρόφιμα. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, κανένα POS. Έχω καταθέσει 2 ερωτήσεις και για τα POS και για τα ηλεκτρονικά POS, για τις κρατήσεις που θέλει κάποιος να κάνει ηλεκτρονικά σε ένα site κρατήσεων. Προσέξτε, όποιος είναι στον Τηρεσία, σας το λέω και αν το ξέρετε, έχω κάνει ερώτηση. Όποιος στον Τηρεσία, το απαγορεύουν οι τράπεζες να έχει POS. Δηλαδή, αν έχει POS και είναι στον Τηρεσία, γιατί να μην κάνει μια ηλεκτρονική πώληση που να ασφαλεί τα χρήματα στην τράπεζα και θα τα πάρει ή ο ίδιος ή η τράπεζα ή ισχυραστρίτων. Το έχω κάνει στην τράπεζα, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ερώτηση και το λύνουμε. Αλλά εδώ, αυτό το κράτος, μεσοπρόθεσμα, πρέπει να δώσει μια εντολή να πάνε παντού POS. Παντού POS. Δεν επιτρέπεται να έχουμε τουρίστα και Έλληνα να ψάχνω εγώ
να βρω μετρητά, να πάω να πληρώσω, να πάρω νερά για να έρθω σπίτι. Πού να βρω τα μετρητά? Και είχε ένα κατάστημα εθνική στο νησί. Ολοκληρώστε, κύριε πολύ. Συνάδελφε. Δεν μας έχετε πει μόνον αν ψηφίζατε... υπερψηφίζεται. Ωραία. Ο τελευταίος ειδικός αγορητής του Πασόκ, ο κύριος Κουτσούκος, επίσης για 8 λεπτά.